ο επιφανής το όνομα και τους είχε έξωθεν της Αλεξανδρίας και αυτοί ήταν 70 διδάσκαλοι Έλληνες και 70 Εβραίοι όπου γνώριζαν την εβραϊκή και ελληνική καθαρότητα και τη μετέφρασαν, ή την μετέναν διάλεκτο. Αυτή είναι η ορθή. Αυτή περιέχει όλα τα της θεολογίας μυστήρια. Αυτή έχει όλο το κείμενο και αυτή η Αγία Γραφή. Εάν διαβάζετε με μεγάλη προσοχή, θα καταλάβει ο άνθρωπος τι περιέχει αυτό το βιβλίο που καλούμε την Αγία Γραφή. Είναι κι άλλες πολλές. Είναι αυτές όπου έχουν οι διαμαρτυρόμενοι. Είναι αυτές όπου έχουν οι Ιεχωβίτες. Είναι αυτές όπου διανέμουν οι διάφοροι αιρετικοί μέσα εις αυτό το έθνος των Θεόσωστων, μέσα εις αυτόν τον λαό που λέγεται Βασίλειο Νεράτευμα, μέσα εις αυτό το έθνος που λέγεται Άγιος. Ήρθαν αυτοί και κρατούσαν αυτά τα δουλειά εις ασύραστο και σε αδιανέμουν μέσα εις τα σπίτια και αυτοί θεολογούνται ακόμη χωρίς να σκεφτούν την ερμηνεία όπου έχει αυτή η γραφή και είναι παραφρασμένη και όχι μεταφρασμένη ορθώς, την διανέμουν αυτή ήδη και την παίρνουν και την διαβάζουν και την έχουν στα μαξιλάρια τους χωρίς να σκεφτούν εκείνο που λέγει «Εν αρχή επίησιν ο Θεός των ουρανών και την γην, η δε γην άμορφος». Τι εννοεί άμορφος, ότι ήτο, τι το άμορφη, δεν ήταν όμορφη και την έκανε, ο Θεός όμορφη. Εάν έξωσνα, ειδήσουμε πιο βαθύτερο, θα είδαμε εκείνα τα λόγια τα οποία λέγουν οι αρχαίοι Έλληνες ότι η γη ευρέθηκε αυτόματος, χωρίς να έχει κανένα ποιητή, και την ευρύκε ο Πανάγαθος Θεός και αφού την ευρύκε από άσχημη την έκανε όμορφη, καθώς ένα φέρει να χωράβει και το σκάβει και βάζει διάφορα, ούτω πως και Πανάγαθος Θεός λέει για άμορφος η γραφή, αυτή δηλαδή η εκ του εβραϊκού λεγωμένη, δείχνει εις όλους ότι ο Πανάγαθος Θεός τη βρήκε την ύλη, καθώς δογματίζουν οι περισσότεροι και προπάντων αυτοί που ανεβήκανε πάνω εις το τεγκάρι, λέγουν αυτά τα λόγια τα βλάσιμα, ότι ευρήκανε επάνω ύλη και ευρώντες αυτοί δεν βρήκαν τον Πανάγαθον Θεό, αλλά ευρώ μόνο την ύλη. Συνάμα, λέγει αυτό το εβραϊκό, ότι οι Εβραίοι, αφού επήραν το σώμα του Ιωσήφ, το εβαλσαμώσανε και το εθάψανε. Αφού επήραν το σώμα του Πατριάρχου Ιακώβ, το επήρανε και το εβαλσαμώσανε και το εθάψανε. Δηλαδή, αυτά όλα τα λόγια είναι βλάσιμα και κηρύσουν ότι αυτά τα λίψανα δεν είχαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπου τα είχε αδιάφορα και επιδεκτικά αυτή τη χάρητος, αλλά έβαλε βάλσαμον επάνω και δια του βαλσάμου δεν έλειωσαν αυτά τα προπατώνιμό. Δεν σας λέγουμε τα περισσότερα. Εσείς είστε γραμματισμένοι, αλλά όμως όταν παίρνετε κανένα βιβλίο, όταν παίρνετε τουρδάκι τα βιβλία, όταν παίρνετε βιβλία Λουτήρου και Καλβίνου, όταν παίρνετε αυτά τα βιβλία τα οποία πραγματεύονται περί θεοσοφισμού, εκεί αφιερώνετε το νου σας, εκεί δίδετε τη διανιά σας, εκεί δίδετε την καρδία σας, μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτά τα βιβλία γραμμένα από αθέους είναι από Θεό σεβιστά και όποιος διαβάσει αυτά τα βιβλία χωρίζει τον εαυτό του από τον δίστυπωστα των Θεών, διότι διαβάζει τον εχθρό τη σωτηρία ψυχής του. Γι' αυτό πρέπει άνθρωπος να προσέχει στις αναγνώσεις των Αγίων Γραφών. Και τι είπαμε προηγουμένως, να εξετάσουμε την Παλαιά Διαθήκη εάν έξως να αναφέρει πουθενά περί του Τιμίου και της Ζωής του Σταυρού. Έχετε διαβάσει ή έχετε ακούσει τη θυσία του Αβραάμ. Τον Αβραάμ τον διέταξε ο Πανάγαθος Θεός να πάρει το γιο του και να πάει να τον θυσιάσει. Ο Αβραάμ δεν στενοχωρέθηκε.
δεν με λυπήθηκε για τίποτε, αλλά γεμάτος από χαρά επήρε την όνο, την φόρτωσε ξύλα, επήρε τη φωτιά, επήρε και τις πυρέτας, και όταν έφτασε στις πρόποδες του βουνού καταβιβάζει τα ξύλα από την όνο, τα φορτώνει τον ιόν του τον Ισάκ, και ο ιός του ο Ισάκ τα αναβιβάζει επάνω στο όρος. Κοιτάξτε το σώμα, βάλτε και τα ξύλα που έχει από πάνω και θα δείτε τον δίπον του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Ανερχόμενος ο Ισάκ, κουρασμένος, ερωτά τον πατέρα: «Πατέρα μου, εδώ είναι όλα. Αυτό το πρόβατο ή άλλο τι όπου πρόκειται να θυσιάσεις που είναι?» «Παιδί μου», του είπε, «ο Θεός το έχει ετοιμάσει. Ο Θεός το έχει ετοιμάσει. Ανεβαίνει επάνω στο όρος. Ετοιμάζει το θυσιαστήριο. Ετοιμάζει τα ξύλα. Βάζει τη φωτιά. Παίρνει το παιδί του τον Ισάκ να τον θυσιάσει. Τα ξύλα, η φωτιά και ο τόπος είναι ο Τίμιος Σταυρός. Η φλόγα είναι η αγάπη και τα λοιπά, τα οποία ερμηνεύουν οι θεοφόροι πατέρες δι' αυτή την αιτία όπου οικούσατε και από αυτό το γεγονός όπου έγινε, και είναι τύπος του Σταυρού του Σωτήρος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τον παίρνει το μαχαίρι και τον θυσιάζει. Άλλο σταυρός εκεί γίνεται. Αμέσως παρουσιάζεται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο άγγελος, και του λέγει: «Πάψε Αβραάμ», άλλο σταυρός. Του πιάνει το χέρι, του σταματάει και του λέγει: «Επειδή δεν ελυπήθηκε στον Υιό σου τον Ισάκ διεμέ», διεμέ για μένα, ναι, σήκωσε τα μάτια σου επάνω στην Χέρσον, δηλαδή επάνω σε αυτό το δέντρο, και εκεί βλέπει ένα πρόβατο. Το πρόβατο αυτό δεν το είδε κατά ίς, αλλά το είδε κρεμασμένο. Άλλο σταυρός εκεί πέρα. Βλέπετε ο Τίμιος Σταυρός πως προεικονίζεται εις τους Πατριάρχας και Πατέρας ημών, μόνο και μόνον να έχουμε χαρά και αγαλίαση όταν ακούσουμε ότι μετά τάφτα θα έρθει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού να σταυρωθεί. Βλέπετε αυτά τα γεγονότα, τα βλέπετε, αλλά όμως εδώ τα ακούετε. Και όταν βγείτε έξω από αυτόν τον Άγιον τόπο, κατά τη συνήθεια των Ελλήνων αυτών των ημερών, θα τα αστοχίσετε και θα τα βάλετε από πίσω από την πλάτη σας, χωρίς να σκεφτείτε το ύψος της θεολογίας, χωρίς να σκεφτείτε ότι ο Αβραάμ είχε το ελεύθερο να συλλάβει δια των αυτών τόσο γυναίκας ήθελε. Αλλά αυτός επήρε την Σάρα και την υποδείξη της Σάρας επήρε κατόπιν επήρε τη μάνα του Ισμαήλ και υπέδειξε η Σάρα για να συλλάβει τον Ισμαήλ από την υπερέτρια, όπου λέγεται, δεν θυμούμαι, από την Άγαρ. Σκεφτείτε λοιπόν όλα αυτά τα μεγαλεία, ότι ο Αβραάμ, αν και είχε το δικαίωμα δια την αναπαραγωγή να πάρει όσες γυναίκες ήθελε, δεν καταδέχθηκε τον αμολύνει τον εαυτόν του, αλλά μόνον επήγε μαζί με την Σάρα και την υποδείξη της Σάρας, επήγε με την θεραπηνίδα αυτού, την Άγαρ. Εδώ είναι τα μυστήρια τα μεγάλα της θεολογίας. Εδώ είναι τα υψηλά δόγματα. Εδώ είναι όλα τα οποία πρέπει τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες οι θεολογούντες να μην καταγινόμεθα μόνο εις απλούς λόγους, καθώς διαβάζουμε πολλά βιβλία των συγγραφέων σήμερα, όπου καταγίνονται μόνο εις απλοϊκά λόγια και εις έτερο τι. Σε τίποτα δηλαδή. Διαβάσαμε ένα βιβλίο που λέγει την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ότι η Εκκλησία ενίκησε, όχι η Αγία Εκκλησία ενίκησε, αλλά η Εκκλησία ενίκησε και έχει χαρά μεγάλη και αγαλίαση. Τι ενίκησε?
Τι ενίκησε, τι έγινε το εισαρτά σας ημέρα, εκαναπρονεί το τίμιο σταυρός. Άγιε εικόνες επετώνται μέσα στον δρόμο των Αγίων και μέσα εις εκκλησίας, εις όρου Συρία, εις όρου Μελέκια, εις όρου Κόλακας, εις όρου εζωγραφίζανε Δίπας, αλλά σταυρών και λοιπά δεν τα εζωγράφησαν, διότι έλεγαν ότι αυτό είναι σημείο θανάτου και επειδή είναι σημείο θανάτου και επειδή είναι κατάρα, απαγορεύεται από τον νόμο των Εβραϊκών να ζωγραφίζεται μέσα στις εκκλησίες. Στην εποχή είναι εκείνοι αντέστησαν τις θεολογούντες, αντέστησαν εκείνοι όπου ακολουθούσαν μόνο το ξερό το γράμμα χωρίς ρητορία και την Κυριακή, αυτήν την Κυριακή ενίκησε ο Χριστός διαμέσων αυτού και αυτήν την εορτή εορτάζει με τη δημονεκκλησία, δηλαδή ότι όλοι οι αιρετικοί έφυγαν και προπάντων οι οικονομάχοι, χωρίς να τους αναφέρει αυτός ο Ιεροκήρυξ και μάλιστα δεινός Ιεροκήρυξ, και όταν διαβάσετε τα συγγραμματά του θα θυμάστε, χωρίς όμως να εξηγεί την αιτία όπου έχει κάθε Κυριακή και κάθε εορτή. Τώρα πού να καταφύγουμε στην Παλαιά Διαθήκη για να είδουμε πάλι το σημείο του Τιμίου και της Ζωής Σταυρού. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος ονομάζεται τον Ναβουχοδονόσορ. Αυτός είχε πείσμα εναντίον του μονοθεϊσμού. Όπου κι αν πήγαινε ήθελε να αντικατίστανται οι ναοί του αληθινού θεού με τα είδωλα. Τον έβαλαν οι αρχηγοί του επειδή κατεξουσίασε τον κόσμο όλο να κάνει μια εικόνα μεγάλη. Και διέταξε ότι αυτή την εικόνα θα την προσκυνήσουν όλοι οι λαοί, γλώσσα και φυλέ. Και όποιος δεν την προσκυνήσει, αυτός θα πέσει μέσα στο καμίνι όπου είναι απέναντι στις εικόνες και το έχουν υπερέτε και καίγεται μέσα η ύλη, κλίματα κλπ. Όλοι το εδέχτησαν. Μόνο τρία παλικάρια, Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ, αυτοί δεν εδέχτησαν να προσμιήσουν την εικόνα την χρυσή του βασιλέως Ναβουχοδονόσορος. Εδώ μας δώξετε τον νου σας να δείτε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού, να δείτε το μυστήριο του Σταυρού, να δείτε το μυστήριο ότι αυτός θα γίνει το άνθρωπος και θα εγένετο από αγνή παρθένων και καθαρά, δηλαδή από την Κυρία Θεοτόκο και Βασίλισσα των Αγγέλων. Του συνέλαβον εδιέταξε να μην τους βγάλουν ούτε τα παπούτσα, ούτε τα σίδερα, ούτε τις ζώνες, ούτε τα ρούχα, αλλά όπως είναι να τους ρίξει μέσα στη φωτιά. Κοιτάξτε τώρα το μυστήριο του βαπτίσματος. Τους πήρανε και τους πέταξαν μέσα. Εμπεσόντες δε μέσα, εκαθαρίστησαν από το παραμικρό αμάθημα και από αυτήν την προβατορική αμαρτία. Άναψαν τη φωτιά. Κοιτάξτε τα ξύλα και τη λάψη. Τα μεν ξύλα, κοιτάξτε τι είναι, και η λάμψη είναι σύμβολο του Τιμίου Σταυρού. Παρατηρήσατε αυτά τα τρία παλικάρια μέσα στη φωτιά. Όλα αυτά τα οποία είχαν δεν εκάλυψαν, αλλά έμειναν άθικτα. Και αυτοί οι τρεις έμειναν άθικτοι, δηλαδή απείραχτοι. Έμαθε ότι αυτά τα τρία παλικάρια δεν εκατεκάλυψαν. Σκύπτη, όπου κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει να δει με τα μάτια τη φωτιά. Ο Πανάγαθος Θεός διαναδείξει το μυστήριο της ενανθρωπισεώς του, διαναδείξει το σύμβολο του Τιμίου και Ζωής Σταυρού, κρατάει τη φωτιά από τα μάτια του και βλέπει από το στόμιο αυτής της καμίνου και γεμάτος από θάμβος λέγει: «Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, δεν σας είπα να ρίξετε τρεις μέσα στο καμίνι? Και πού έβρεσκε αυτός ο τέταρτος όπου έχει ομοίωμα Υιού του Θεού?» Ακούετε,
Ακούετε? Πού τα